Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η αμαρτωλή εταιρεία βιοκαλλιεργητές Ιτίας ΑΕ, αξιοποιώντας το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο διαχρονικά των κυβερνήσεων και κάνοντας παράλληλα χρήση αθέμητων μεθόδων, αρνείται να καταβάλει δεδουλευμένους μισθούς σε εργαζόμενός της, όπως επίσης αρνείται να εξοφλήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που οφείλει σε δεκάδες βιοπαλλεστές ελαιοπαραγωγούς της Ιτίας. Πρόκειται είτε για βιοκαλλιεργητές είτε παραγωγούς με συμβατικό λάδι για το ελαιόλαδο της ελαιοκομικής περίοδου 2022-2023, του οποίου η πώληση έχει ήδη ολοκληρωθεί και εισπραχθεί από την εταιρεία. Πρόκειται για ελαιόλαδο το οποίο η εταιρεία τους το πήρε. Η ίδια μάλιστα τους το ζήτησε, τους έπαιρνε ο ηγούμενος τηλέφωνο και τους παρακαλούσε να του το δώσουν και ποτέ δεν το πλήρωσε, παρόλο που το έχει πουλήσει και το έχει εισπράξει. Συγκεκριμένα, 5 εργαζόμενοι της εταιρείας είναι σε επίσκεψη εργασίας για απλήρωτους μισθούς, ενώ η εταιρεία έχει απαιτήσει από άλλους 10 εργαζόμενους να υπογράψουν συμφωνητικά ηχεμήθειας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες θέσεις της εταιρείας που διατηρεί ο μεγαλομέτοχός της, η Μονή Τοπλού. Αντίστοιχα για τους ελαιοπαραγωγούς, η απάντηση της εταιρείας είναι ότι δεν γνωρίζει πότε θα καταβάλει τα χρήματα που τους οφείλει από τις αλεσκές του 2022, όπως προείπα, προσθέτοντας επιπλέον βάρη στον αγροτικό κόσμο της περιοχής πάνω στα ήδη οξυμένα προβλήματα που ξεκληρίζει την μικρή αγροτιά, και αναφέρομαι στην κοινή αγροτική πολιτική, στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, στο υψηλό κόστος παραγωγής, στις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και πολλά άλλα. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι και η ελαιοπαραγωγή είναι ανάστατοι, η Μονή Τοπλού διοργανώνει συναυλίες, η οποία είναι η μεγαλομέτοχος της εταιρείας, εξοργίζοντας ακόμη περισσότερο το λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής. Τώρα, με το αίτημα για πτώχευση που επιχειρεί η διοίκηση της εταιρείας, ουσιαστικά υλοποιεί την εξ αρχής πρόθεσή της να μην εξοφλήσει τόσο τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, όσο και αυτά των κόπων των ελαιοπαραγωγών. Η Μονή Τοπλού, ο μεγαλομέτοχος δηλαδή της εταιρείας, που ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και έχει ορίσει διευθύνοντας σύμβουλο τον ηγούμενο της Μονής, έχει τεράστια ευθύνη, αφού κάνει business σε βάρος των εργαζομένων και των αγροτών, αντιμετωπίζοντάς τους απλά ως προμηθευτές της ανώνυμης εταιρείας που τους έτυχε η κακιά στιγμή των επιχειρηματικών αποφάσεων και των νόμων της καπιταλιστικής αγοράς. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά παρόμοιων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διοίκηση έχει δώσει δείγματα γραφής από το 2017, όταν προέβαινε σε τιμωρητικές απολύσεις λόγω συνδικαλιστικής δράσης, όταν έστελνε εξώδικα και έστεινε απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, επειδή πρωτοστάτησαν οι εργαζόμενοι τότε μαζί με τους 20 ακόμα συναδέλφους τους στην ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου για να προστατέψουν τα δικαιώματά τους. Και τότε επικαλούνταν οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης, φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης από την προηγούμενη διοίκηση εκείνης της εποχής, επιδιώκοντας να φορτώσει τις συνέπειες και τις όποιες επιλογές στους εργαζόμενους. Τα παραπάνω που σας αναφέρω προστίθεται σε μια λυσίδα αρνητικών εξελίξεων συνολικά για τον αγροτικό κόσμο, ιδιαίτερα αυτόν που δραστηριοποιείται στην ελαιοκαλλιέργεια, που είναι η βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής του Δήμου Σιτίας. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν από την εταιρεία τα δίκαια αιτήματα εργαζομένων και ελαιοπαραγωγών για εξόφληση οφειλών της εταιρείας προς εργαζόμενους και τους αγρότες άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, και φυσικά σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί της στοχευτικής διαδικασίας. Οι διεκδικήσεις είναι δίκαιες των εργαζομένων και απαιτούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους στο ακέραιο. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Πρώτα απ' όλα, να απαντήσω στο επίδικο που με ρωτάτε για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει σχετικά με τις οφειλές συγκεκριμένης εταιρείας εργαζομένους. Όπως μας ενημέρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, υπήρξε έλεγχος από το τοπικό τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Λασιθίου, που πραγματοποιήθηκε στο πληροφορικό σύστημα Εργάνη, και διαπιστώθηκαν τα εξής. Σήμερα, η εν λόγω επιχείρηση απασχολεί 7 μισθωτούς.
Από 1η-1η-24 έχει υποβάλει 9 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Σε συνέχεια καταγγελίας εργαζομένων περιοφυλής δεδουλευμένων αποδοχών, το τοπικό τμήμα διενήργησε επιτόπιο έλεγχο τον Μάρτιο του 2024, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε οφειλή υπολείπου δεδουλευμένων αποδοχών Νοεμβρίου 23, Φεβρουαρίου 24, σε 16 μισθωτούς, αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας του 2023 σε 2 μισθωτούς, δώρου Πάσχα 24 σε 1 εργαζόμενη. Τώρα, για τις ανωτέρω παραβάσεις έχουν επιβληθεί ήδη διοικητικές κυρώσεις και να σε ενημερώσω ότι παράλληλα κινείται και η ποινική διαδικασία για τυχόν ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στο νόμο. Οπότε, για να απαντήσω ένα-ένα στα ερωτήματα που θέτε, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως προβλέπονται στο άρθρο 103 του νόμου 48-08-21. Έχει επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις, έχει κινήσει τις αντίστοιχες ποινικές διαδικασίες. Τώρα, πέρα από τον έλεγχο και τις κυρώσεις ανεξάρτητης αρχής, υπάρχει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένα ευρύτατο νομοθετικό πλαίσιο, προστατευτικό για τους εργαζομένους. Ανάλογα, βέβαια, το αναφέρατε κι εσείς, θα το πούμε και συνέχεια, σε ποια νομική φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία. Το λέω αυτό γιατί αναλόγως μπορεί και το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει, όπως το κάνει βεβαίως σε όλες τις περιπτώσεις, και να βοηθήσει τους εργαζομένους να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους, όπως φυσικά ορίζει ο νόμος. Και να ξέρετε, κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες πάνω απ' όλα είμαστε πάντα σε εγρήγορση, ώστε όπου χρειαστεί και προβλέπεται βεβαίως από τις διατάξεις του νόμου να προχωρήσουμε σε ανάλογες δράσεις. Και στη συνέχεια θα σας ακούσω βεβαίως αυτά που έχετε να πείτε. Θα αναλύσω και θα εξειδικεύσω περισσότερο τις διαδικασίες και θα εξηγήσω ότι όταν χρειαστεί και όταν θα πληρούνται οι προποθέσεις του νόμου, αμέσως θα επέμβουμε για τα περαιτέρω υπέρ βεβαίως της προστασίας των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, περιοριστήκατε μόνο στο κομμάτι που αφορά τις οφειλές προς τους εργαζόμενους και αυτά τα οποία είπατε. Βέβαια, η εταιρεία δεν πληρώνει. Και αν πραγματικά πρέπει να υπάρχει μία παρέμβαση από την πλευρά του κράτους, της κυβέρνησης, του Υπουργείου, πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή τι, άμεσα να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι πριν προχωρήσει η πτωχευτική διαδικασία. Εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως και τους ελαιοπαραγωγούς, σε κάθε περίπτωση, αλλά οφείλουμε να θέσουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν και εσάς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ποια είναι η θέση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής Ιτίας, για παράδειγμα? Γιατί αρνείται να κάνει δεκτό ψήφισμα της Λαϊκής Εσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο που απηχούσε τις επιθυμίες και τα αιτήματα των ελαιοπαραγωγών και των εργαζομένων? Ποια η σχέση του με τον ηγούμενο, φυσικό και ηθικό αυτούργο αυτής της κατάστασης? Γιατί αρνείται να πάρει θέση ο Μητροπολίτης Ιεραπίτρης και Σιτίας? Δεν τον αφορά. Το 44% των μετοχών το έχει η Μητρόπολη, είναι ο μεγαλομέτοχος. Γιατί όλα τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ τηρούν συγγυχθείως για ένα οικονομικό σκάνδαλο με πολιτικές, με ηθικές διαστάσεις, με προτεργάτη τον ηγούμενο, για την απληρωσιά των εργαζομένων αλλά και για την κλοπή του μόχθου των ελαιοπαραγωγών? Είναι όλοι κράταμε να σε κρατώ, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό και υπάρχει η απόλυτη ομερτά, η απόλυτη σιωπή ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, της πόλης. Δεν αναφερθήκατε στους βιοκαλλιεργητές, πιθανά γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Δεν έχει σημασία. Για τους βιοκαλλιεργητές, γιατί είναι άλλο πράγμα το να αποζημιώσει η εταιρεία, να δώσει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους και παράλληλα οφείλει και στους βιοκαλλιεργητές, στους αγρότες δηλαδή, ελαιοπαραγωγούς, που μπορεί να είναι βιοκαλλιεργητές, μπορεί να είναι παραγωγή συμβατικού λαδιού κτλ. Και η ζημιά εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται. Δεν είναι απλά ότι δεν τους πλήρωσε για το 2022-2023. Δεν είναι μόνο τα ποσά δηλαδή που οφείλει, αλλά και το γεγονός ότι χωρίς χρήματα
δεν μπορείς να ετοιμάσεις την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό φυσικά και πιο μακροπρόθεσμα. Ποιος θα τους αποζημιώσει για αυτό το σύνολο της ζημιάς? Και δεν μπορεί βέβαια κάθε φορά να ακούμε μία απάντηση «έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, ας τα βρουν οι βιοκαλλιεργητές με την εταιρεία», γιατί αυτά ακούγονται κάθε λίγο και λιγάκι. Εδώ προκύπτει ο πτωχευτικός κώδικας. Πρέπει να πάρετε θέση σε αυτό. Ο οποίος ψηφίστηκε εδώ στη Βουλή από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που πρώτα διασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας, τα συμφέροντα των τραπεζών, του ελληνικού δημοσίου, της εφορίας δηλαδή, αφήνοντας ακάλυπτους τους υλοπαραγωγούς και τους εργαζόμενους, που οφείλει μισθούς η εταιρεία. Και για το ιστορικό της υπόθεσης, η κοινοβουλευτική μας ομάδα του ΚΚΕ είχε καταθέσει εδώ το 2020, τον Οκτώβριο του 2020, πρόταση νόμου, η οποία δεν έγινε δεχτή ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Και προέβλεπε ότι σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας να προηγούνται οι εργατικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις άλλων κλάδων, όπως στην προκειμένη περίπτωση των υλοπαραγωγών, έναντι των απαιτήσεων των τραπεζών. Και την ίδια ώρα που παρίσταναν ότι διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τα συμφέροντα των εργαζομένων, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται τις τράπεζες σε βάρος του λαού, τότε δεν έβγαλαν άχνα όταν κλήθηκαν να στηρίξουν την τροπολογία. Πέρα λοιπόν από αυτές, πέρα από αυτές τις εξελίξεις, αυτή την εταιρεία, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να είναι εις γνώση σας, όπως για παράδειγμα η εκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης Λεύκη ΑΕ, το κλείσιμο των συνεταιρισμών που δεν άντεξαν, όπως και αυτή της Ένωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών Σιτίας, όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει συντάξει σχέδιο εξυγίανσης, που κουρεύει τις οφειλές σε πρώην εργαζόμενους και συνταξιούχους της Ένωσης και τους αποδίδει τις υπόλοιπες σε βάθος 20 ετίας. Ενώ για κούρεμα τόκων κεφαλαίου προς την ίδια ούτε λόγος. Αυτά δεν αφορούν το Υπουργείο σας. Και ήδη μάλιστα ακούγεται, και αυτό σας αφορά, ότι υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που έρχονται να καλύψουν το κενό σε έναν από τους πιο ελαιοπαραγωγικούς δήμους της χώρας, οι οποίοι θα καθορίσουν οι ίδιοι τους όρους του παιχνιδιού. Αναφέρομαι για τη συγκεκριμένη εταιρεία και κλείνω με αυτό. Κύριε Καραγκούνη, αναφέρομαι στην εταιρεία Βιοκαλλιεργητές ΑΕ, η οποία θα μπει στο πτωχευτικό κώδικα, διότι παίζονται άλλα παιχνίδια στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα εμπλέκονται γνώριμα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση για την οποία συζητάμε. Εμείς λοιπόν καλούμε τους στιακούς, τους φορείς, συλλόγους, σωματεία κτλ. Να σταθούν στο πλάι των εργαζομένων της εταιρείας, στο πλάι των αγροτών, γιατί σήμερα είναι αυτοί. Αύριο θα είναι όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι οι αγρότες. Οι αγώνες λοιπόν που χάθηκαν είναι αυτοί που δεν δόθηκαν ποτέ. Και το ΚΚΕ και μέσα και έξω από τη Βουλή δίνει έναν τέτοιο αγώνα προκειμένου να έχει αίσιο τέλος προς όφελος των εργαζομένων και των αγροτών. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνετε ότι, να το ξεκαθαρίσω, ότι ο Υπουργείο Εργασίας δεν μπαίνει στα ειδικότερα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Κάνατε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Εμείς παρεμβαίνουμε πάντα στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιοτήτων και όπως ορίζεται από τον νόμο. Να το πω αυτό από την αρχή και βεβαίως σημασία έχει να ξεκαθαρίσουμε και το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή σας το λέω ότι δεν προκύπτει ότι εν λόγω επιχείρηση έχει τεθεί υπό καθεστώς πτώχευσης με δικαστική απόφαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε. Οπότε έχει ενδιαφέρον λοιπόν, με αφορμή την ερώτησή σας, να θέσω και κάποια ειδικότερα νομικά ζητήματα και για να μην παρεξηγηθώ, όχι εν είδη κάποιας νομικής διάλεξης, να σας παραθέσω το νομικό πλαίσιο, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι μόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας, αλλά και γενικά οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν για τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Και σας το λέω ξεκάθαρα, το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το Υπουργείο Εργασίας θα είναι κοντά, όπως είπα και πριν, όπου μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος και στα πλαίσια που μπορούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, κυρίως με τη ΔΥΠΑ, να είμαστε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε. Εξηγώ λοιπόν. Τι ακριβώς ισχύει. Προστατευτικές διατάξεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχουμε το νόμο 2112 του 20, που είναι το άρθρο 7 της παράγραφου 1, για την υποχρεωτική καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων. Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλλήλικης συμβάσεως, η οποία βλάπτει τον υπάλληλο, θεωρείται ως καταγγελία αυτής και την οποία ισχύουν διατάξεις πρώτος νόμου.
Άρθρο 58, νόμος 4635 του 19. Τροποποιήθηκε με το άρθρο, τροποποίηση του άρθρου 7 του 20. Λέει τα εξής. Θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπέρα των δύο μηνών καθυστέρηση καταβολής των δουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη. Ανεξαρτήτως της όποιας καθυστέρησης. Της αιτίας, συγγνώμη, της καθυστέρησης. Και οφείλω να τονίσω ότι έχει νομολογηθεί ότι η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών του μισθωτού συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας όταν προέρχεται από κακοπιστία του εργοδότη ή γίνεται με δόλια προαίρεση για εξαναγκασμό του εργαζομένου σε αποχώρηση, ώστε να μην λάβει αποζημίωση. Ακόμα, περαιτέρω, όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφαιρεγκαιότητας του εργοδότη. Πρέπει να σου πω ότι έχει θεσπιστεί ένα πλέγμα διατάξεων όπου προβλέπουν τα εξής. Και αυτό έχει σημασία να το ακούσουν και οι εργαζόμενοι, αλλά και άλλες περιπτώσεις. 161 πι δέλτα του 22, το 8 του 22. Στη ΔΥΠΑ συνίσταται αυτοτελής λογαριασμός με το τίτλο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφαιρεγκαιότητα εργοδότη». Αποκλειστικό σκοπό έχει την άμεση ικανοποίηση ανεξόφλητων απαιτήσεων εργαζομένων λόγω αφαιρεγκαιότητας του εργοδότη. Το 152 του ιδίου πι δέλτα, ο σκοπός του λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφαιρεγκαιότητα του εργοδότη είναι η πληρωμή ανεξόφλητων λόγω αφαιρεγκαιότητας του εργοδότη αποδοχών μέχρι τριών μηνών, που προέρχονται από τη σύμβαση σχέσης εξαρτημένης εργασίας που επίπτουν στο χρονικό διάστημα 6 μηνών, που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί, προσέξτε, απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτώχευσης ή από τη δημοσίευσή της, προβλεπομένης από νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία ο εργοδότης τίθεται σε συλλογική διαδικασία πέραν της πτώχευσης που στρέφεται κατά της περιουσίας για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Υπάρχει, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και η παράγραφος 5 του άρθρου 61. Αφαιρέγγιος εργοδότης είναι μεταξύ άλλων και το φυσικό νομικό πρόσωπο που περιέχεται σε κατάσταση παύσης ή αναστολής των πληρωμών του και κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Ανέφερα πριν ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα δεν έχουμε καθεστώς, δεν έχει τεθεί υπό καθεστώς πτώχευσης. Οπότε σίγουρα τι περιλαμβάνεται, κύριε συνάδελφε, έχουμε όλες τις δυνατότητες και τις ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δικαιωμάτων, αναγγελία απαιτήσεων, σύνδικο πτώχευσης, ό,τι δηλαδή προβλέπει το πτωχευτικό δίκαιο. Και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το είπα και στην αρχή, είμαστε σε άμεση ετοιμότητα και για το αν χρειαστεί στα πλαίσια βέβαια των νομίμων διαδικασιών να επέμβουμε με τα βοηθήματα που προβλέπει ο νόμος σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και βεβαίως και με την, θεωρήστε δεδομένη και με τη δική σας συνεργασία, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα έχουμε συγκεκριμένες νομικές εξελίξεις και προ της πτωχευτικής, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε όπως προβλέπει ο νόμος. Σίγουρα όμως αυτά που προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας θα τα εφαρμόσουμε, όπως είπα και πριν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.